Βρίσκομαι στα Άγναντα, φίλοι μου, και πιο συγκεκριμένα στο αθλητικό κέντρο του κύριου Γιάννη Θεοχαρόπουλου. Λίγο πολύ τον γνωρίζετε όλοι. Πραγματικά ένα κόσμημα στην περιοχή, και λέω κόσμημα γιατί σαν λάτρης της φύσης και της γυμναστικής, το συγκεκριμένο κέντρο άθλησης τα συνδυάζει και τα δύο μαζί. Και ένα πράγμα που και μου άρεσε και με στενοχώρησε είναι να βλέπεις τέτοια εργαλεία. Γιατί, βρε? Αλλά θα τον ρωτήσω, γιατί το έχεις αυτή την κατάσταση? Εδώ μιλάμε για έναν τεχνολογικό γιαπωνέζικο μύθο της εποχής του 80. Αλλά για να μην μείνω σε αυτό, όπως μπορείτε να δείτε, η θέα στο κέντρο άθλησης είναι πραγματικά μοναδική, κυριολεκτικά κάτω από τα τζουμέρκα. Όποιος θέλει, φίλοι μου, να δώσει αξία στη ζωή του, πρέπει να επισκεφτεί αυτό το πανέμορφο τόπο. Δεν το λέω εγώ. Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, δεν λένε? Απλά σας τη χαρίζω απλόχερα. Δωρεάν, που λένε. Αξίζει τον κόπο και με το παραπάνω. Φύση και ιστορία μαζί. Αυτά είναι τα τζουμερκοχώρια, φίλοι μου. Για ομορφιά δεν θα πω, το βλέπετε και μόνοι σας. Και ειδικά το κέντρο άθλησης του κύριου Θεοχαρόπουλου, αυτού του εξαίρετου γυμναστή και πάνω απ' όλα ανθρώπου, είναι πραγματικά κόσμημα για την περιοχή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, εξάλλου το βλέπετε και μόνοι σας. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ πάνω. Την πρώτη φορά που είχα έρθει, φίλοι μου, ήταν κλειστό. Σήμερα, εντάξει, ήμουνα τυχερός. Όπως τυχερός ήμουνα, διότι κατάφερα και μου ανοίξανε και το λαογραφικό μουσείο στα Άγναντα. Πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος, από έναν υπέροχο, άξιο άνθρωπο και γυμναστή. Απλά πολλά μπράβο. Και όσο γυρίζω τα τζουμέρκα, μαθαίνω και πολλά περισσότερα. Και βλέπω και πολλά περισσότερα. Αυτά τα πανέμορφα, φίλοι μου, από αυτό το μοναδικό πανέμορφο χώρο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φίλοι μου, να περνάτε και να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας από το Καμικάζι, αγάπη μου.